Μαθαίνω ότι όταν διέπραξε την συγκεκριμένη πράξη, την αποτρόπε, την στιγμή δολοφονία ουσιαστικά μέσα σε αστυνομικό τμήμα της πρώην συντρόφου του, το τέρας αυτό ήταν υπό την οπήρεια και αλκοόλ αλλά και κοκαίνης. Δεν το περίμενε κανένας, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν μπορεί να επικαλεστεί κάποιος ότι επειδή είχα πάρει ένα σκασμό κόκα ή επειδή είχα πει δεν ξέρω εγώ πόσο αλκοόλ, ότι δεν καταλάβαινα τι έγινε, τι έκανα. Εξάλλου, πρέπει να πούμε και το εξής, είναι οξύμορο αυτό που συζητάμε τώρα. Ναι. Γιατί το αλκοόλ είναι μια κατασταλτική ουσία. Μάλιστα. Αέρε. Δεν είναι διαγερτική. Η κοκαίνη ωστόσο είναι δηλαδή, διαγερτική. Εγώ κόκκο στο τραπέζι μου. Κύριε Λέων, η κοκαίνη ωστόσο είναι διαγερτική ουσία, δεν είναι κατασταλτική. Πού το ξέρεις είμαι εγώ. Η κοκαίνη σου δίνει boost. Ένα boost. Η κοκαίνη σου δίνει boost. Ένα boost. Ξέρεις διάφορους, ξέρω κι εγώ μερικούς. Εξ όσων ακούμε, δεν γνωρίζω προσωπικά. Άσε ρε πονηρέ. Παλιό υγρά. Υγρασίες ρε πονηρέ. Εξ όσων ακούμε, δεν γνωρίζω προσωπικά. Άσε ρε πονηρέ. Κοκαίνη ωστόσο είναι διαγερτική ουσία. Εξ όσων ακούμε, δεν γνωρίζω προσωπικά. Α, ναι, ναι, συνήθεια. Κοκαίνη σου δίνει boost. Κατάντια, με συγχωρείτε.